Coach, καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Το Ηράκλειο έχει γίνει έδρα, δεύτερη έδρα μπορούμε να πούμε των εθνικών ομάδων μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως και πάλι δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, φιλοξενία, κριτική, να παίξουν σε αυτό το European Challenger. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Το Ηράκλειο, όπως είπατε, είναι αγαπημένος προορισμός για τις εθνικές ομάδες. Και είναι και μια ιδανική πόλη για να κάνουμε την επανεκκίνηση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και τις προσπάθειες που κάνουμε για να ξαναμπούμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Τώρα για τον όμιλο, τη δική μας φούσκα που θα πάρουμε μέρος, τι μπορούμε να πούμε? Κοιτάξτε, αισθανόμαστε πραγματικά τυχεροί και ευλογημένοι που έχουμε την ευκαιρία να ξαναπαίξουμε μπάσκετ. Για μας είναι σημαντική ευκαιρία να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε μετά από τόσους μήνες απραξίας. Και σίγουρα θα θέλουμε να δούμε κάποια από τα παιδιά που είναι κοινό μυστικό ότι αποτελούν το αύριο της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα προσπαθήσουμε σε κάθε μάτς για την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε και πάρα πολλά για τους αντιπάλους μας. Ξέρουμε μόνο τα βασικά τα ονόματά τους και ποιοι είναι οι καλοί παίκτες που έχει κάθε χώρα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα ρόστερ και να αξιολογήσουμε τους αντιπάλους μας μέρα με την ημέρα. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε μάτς. Τέλος, νομίζω πως έχετε αίσθηση για το κριτικό μπάσκετ. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει πλέον ομάδα στην Basket League και αυτό είναι πλήγμα. Παλιότερα ήταν το Ηράκλειο, το Ρέθινο στη συνέχεια. Θεωρείτε ότι η Κρήτη μπορεί να κάνει βήματα μπροστά, να καλύψει το χαμένο έδαφος, να το πω? Πρώτα απ' όλα το εύχομαι. Κι εγώ είμαι κριτικός και θα ήθελα πάρα πολύ να δω το νησί μου να προχωράει και να πάει εκεί που τον ονειρευόμαστε όλοι. Σιγά σιγά έχει λυθεί το θέμα των εγκαταστάσεων. Σίγουρα θα πρέπει σε όλες τις πόλεις να δημιουργηθούν γήπεδα και σαν αυτό που έχει το Ηράκλειο, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αν λυθεί το θέμα κεντρικά, δηλαδή αν η Ομοσπονδία λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργεί από εδώ και στο εξής, η Κρήτη θα είναι από τους πρώτους κερδισμένους, γιατί έχει τα πάντα, έχει τα γήπεδα, έχει τον κόσμο, έχει την αγάπη των παιδιών για τον μπάσκετ. Και για μένα είναι θέμα χρόνου, αρκεί όλοι εμείς που είμαστε γύρω από τον μπάσκετ να κάνουμε το σωστό. Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή όλοι οι Έλληνες αυτή την εποχή είμαστε και στέλνουμε και τις ευχές μας παράλληλα στο Γιάννη Αντετοκούμπο, μπορεί να γίνει πρωταθλητής στο NBA και να πανηγυρίσουμε? Εντάξει, όλοι το ευχόμαστε. Είναι κρίμα που ο Γιάννης δεν έπαιξε με την εθνική ομάδα στον Καναδά, αλλά ασφαλώς ο στόχος του να κατακτήσει το NBA, το Milwaukee, είναι πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι έχει αποδείξει αυτή η ομάδα ότι μπορεί να έρθει πίσω, όπως έχει κάνει ήδη, από 0-2 να πάει στο 2-2 και να κερδίσει τη σειρά. Το επόμενο μάτς πιστεύω ότι θα κρίνει πολλά, ο πέμπτος τελικός. Αρχικά καλώς σας βρήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρες οι εμπειρίες αυτές εδώ πέρα λόγω του κορονοϊού. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες στις οποίες έχουμε καλεστεί να δουλέψουμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Όσο για τους στόχους, εμείς δουλεύουμε καθημερινά. Από εκεί και πέρα θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό όλα τα παιχνίδια. Πάμε για την νίκη και από εκεί και πέρα ό,τι να γίνει θα γίνει.